Μένουμε λοιπόν στο πολιτικό κομμάτι και θα καλησπερίσω τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη. Καλησπέρα σας. Κυρία Μιχολού, καλησπέρα και κύριε Χατζημίση και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχω την αίσθηση, κύριε Αμανατίδη, ότι το μνημόνιο θα είναι η σημαία, νομίζω, όλων των κομμάτων πια, η έξοδος από το μνημόνιο της χώρας, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Για δεύτερη φορά, βέβαια, για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2012, άσχετα μετά αν υιοθέτησαν ακριβώς και έγιναν οι πατέρες του μνημονίου. Κυρία Μιχολού και κύριε Χατζημίση, η σημερινή ημέρα είναι όντως ιστορική. Είναι ιστορική γιατί βάζει τέλος σε μια συγκυβέρνηση η οποία, εάν εκλεγόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα συνέχιζε την ίδια καταστροφική πολιτική. Οι βουλευτές με την ψήφο τους όντως εναρμονίστηκαν στο λαϊκό αίσθημα και στην κοινωνική πολιτική πραγματικότητα η οποία υπάρχει στο λαό μας και βάλαν τέλος σε αυτό. Είδατε ότι πήρε ακριβώς τους ίδιους ψήφους. Οι απέλπιδες προσπάθειες να αγκιστρωθεί στην εξουσία η σημερινή συγκυβέρνηση απέτυχαν παταγωδώς. Mm-hmm. Περνάμε σε μια νέα μέρα. Το βήμα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από τις εκλογές. Οι πολιτικές διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν στη δημοκρατία είναι αυτές που θα επιτρέψουν στον ελληνικό λαό και στη χώρα μας να γυρίσει σελίδα και να πάει σε μια νέα εποχή όπου θα είναι η εποχή της ελπίδας, η εποχή της ανάπτυξης προς όφελος όμως του κοινωνικού συνόλου και να βάλει ένα τέλος και μια ταφόπλακα αν θέλετε σε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες συνέχεια θα φτωχοποιούσαν και θα φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό. Κύριε Μανατίδη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο ελληνικός λαός δεν επιθυμούσε εκλογές. Δεν επιθυμεί εθνικές εκλογές. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε ότι θα φανεί στην κάλπη, δηλαδή δεν θα δώσει ενδεχομένως αυτοδυναμία. Εκεί κύριε, τι κάνουμε. Κατάλαβα. Κύριε Χατζημίση, το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης, το νούμερο που έχει στο 58% αν δεν κάνω λάθος, είναι πολύ μικρό σε σχέση με όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια όταν το ερώτημα το αντίστοιχο ήταν αν επιθυμείτε να γίνουν πρόορες εκλογές. Και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα κινδυνολογίας, το 42 ή 45% που επιθυμούσαν εκλογές, να ξέρετε μοιάζει τεράστιο συγκριτικά κρίνοντας σε σχέση με το τι αποτελέσματα υπήρχαν στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις σε προηγούμενες εποχές όπου έμπαινε το ζήτημα των πρόωρων εκλογών. Αν το δείτε και κάνετε μία αναφορά στα προηγούμενα, θα δείτε ότι αυτό το ποσοστό είναι το μικρότερο που έχει σημειωθεί ιστορικά στο αν ο κόσμος θέλει τις εκλογές ή όχι. Απ' την άλλη μεριά υπήρξε μία πολιτική από την κυβέρνηση, η οποία κόντεψε να φέρει καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα η κινδυνολογία και όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ώστε να πετύχει τον εκβιασμό των Ελλήνων βουλευτών, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν διαφωνήσει και έχουν φύγει και είναι ανεξάρτητοι δημοκρατικοί, ήταν οι ανεξάρτητοι δημοκρατικοί βουλευτές με αυτή την πολιτική. Έτσι ώστε να τους εκβιάσει να ψηφίσουν τη συνέχεια της πολιτικής. Πράγμα το οποίο καλώς δεν πέρασε. Και είναι υγεία το ότι πηγαίνουμε σε εκλογές. Κύριε Μανατίδη, η κυβέρνησή σας κατηγορεί ότι πετύχατε το στόχο σας να πάμε σε εκλογές με τις ψήφους από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ότι συμμαχήσατε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου με τη Χρυσή Αυγή. Τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή η Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου συνολικά. Εμείς έχουμε πει ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να τεθεί ενώπιον του νόμου και όχι εκτός νόμου συνολικά. Έτσι όπως φαίνεται όμως, έτσι όπως το εκφράζει η κυβέρνηση αυτή την κατηγορία, είναι σαν να παρακαλούσε ή αν παρακαλάει για τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Πράγμα το οποίο βέβαια ο υποψήφιος και πολύ σωστά έτρεξε ο κύριος Δήμας το απέκλεισε, ότι δεν θα ήταν υποψήφιος με τους ψήφους της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, τι να κάναμε δηλαδή, να έλεγε τι, ότι δεν προσμετρώνται οι ψήφοι ενός κόμματος το οποίο έχει εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Νομίζω είναι επικοινωνιακά παιχνίδια τα οποία ο καθένας τα καταλαβαίνει. Κύριε Μαντίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Τα Χριστούγεννα που περάσανε, ξέρετε, είναι η γιορτή του φωτός. Αλλάζει η ημέρα, γίνεται πολύ περισσότερη. Έτσι ελπίζω ότι και η σημερινή ημέρα θα βαδίζει όλο και περισσότερο στο φως και στην ελπίδα. Και εμείς να ευχηθούμε καλή φώτιση σε όλους. Σε όλους. Και να επιλέξουμε σωστά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και εσείς, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, γεια σας.